6 εταιρείες εκπρόσωποι της Ελλάδας, η οποία παρά την κρίση συνεχίζει να επιχειρεί και να καινοτομεί σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, χτύπησαν χθες το καμπανάκι της λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστήριου Αθηνών. Πρόκειται για τις εταιρείες Apivita, Bear Square, Cocomat, Mega Gyros, Τρικαλινός και Vira, οι οποίες συμμετείχαν στο δεύτερο κύκλο της σειράς ντοκιμαντέρ του Greek Liberties Monitor για τα success stories της ελληνικής κρίσης, το οποίο έχει ως στόχο την προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Την αγορά την κλείσαμε. Έχουμε τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας πολλές δυναμικές επιχειρήσεις που την περίοδο της κρίσης αναδεικνύουν το δυναμισμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η αγορά έχει κλείσει, όπως σας είπα, αλλά σε 2 δευτερόλεπτα θα πατήσουμε μαζί το κουμπί, μόλις απομακρυνθώ εδώ. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στόχος ήταν η παρουσίαση και η προβολή των επιχειρηματικών μοντέλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ αλλά και της επιχειρηματικής ιδέας γενικότερα.